Κάνει, είστε υποψήφιος, τι πρεσβεύετε, τι ελπίζετε από όλο αυτό? Είμαι υποψήφιος, ήμουνα και είμαι υποψήφιος. Πιστεύω ότι έχουμε μια καλή ομάδα, ενωμένη, και έτσι θα πετύχουμε αυτό που τουλάχιστον προσδοκεί ο πολίτης για την ποιότητα ζωής, για ένα καλύτερο αύριο, την καθημερινότητα και την καλύτερη ποιότητα της ζωής, όπως ανέφερα. Εμείς ενωμένοι βέβαια φτιάχνουμε την Μακεδονία, τη δυναμώνουμε τη Μακεδονία, ώστε να βγούμε μπροστά αναπτυξιακά, εργασιακά, επαγγελματικά και βέβαια με προοπτικές για το μέλλον. Για τη νέα γενιά, για τα παιδιά μας που έρχονται, για αυτούς που θα αναλάβουν τη σκητάλη αυτή, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Βέβαια πήγαμε αρκετά βήματα μπροστά και πιστεύω ότι θα κάνουμε ακόμη περισσότερα όλοι ενωμένοι εμείς, ο καθένας από τη δική του πλευρά με τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει, θα πάνε όλα καλά και έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια εποχή πολύ καλή, πολύ άνετη, πολύ ευνοϊκή για τον κάθε πολίτη, για την κάθε πολίτησα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εμπιστεύεστε τον κύριο Τζικώστα? Ποιοι είναι οι λόγοι? Σαφώς, γιατί εγώ προέρχομαι από μια παράταξη αδέσμευτη που είχα κατεβάσει ως επικεφαλής παράταξη το 1999, αλλά μέσα από την όλη λειτουργία της διοίκησης στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διεπίστωσα ότι πραγματικά ο Απόστολος Τζικώστας είναι ένα ικανό άτομο το οποίο μπορεί να πετύχει πολλά μαζί με τους συνεργάτες του. Έτσι και εγώ αναγκάστηκα και μέσα από την ενότητα, αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως η ενότητα, γιατί όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Μεμονωμένα ο καθένας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα απολύτως. Αλλά και ένας λόγος ακόμη είναι ότι πραγματικά έχουμε και μια σχέση παλιά με τον Τζικώστα, όπου ήμασταν σε παλιά περιφερειακά συμβούλια από το 2010, τότε που έγινε ο Καλλικράτης. Μετά λίγο οι δρόμοι μας αλλάξανε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απομακρυνθήκαμε. Ο ένας ήταν κοντά στον άλλον και πάρα πολλές συνεργασίες είχαμε σε όλα τα επίπεδα. Και όσον αφορά τη θητεία που πέρασε, εμείς δεν ήμασταν οι τροχοπέδοι, όπως τα έλεγα, η αντιπολίτευση, αλλά ήμασταν αυτοί πραγματικά που δίναμε τη δυνατότητα στη διοίκηση να μπορεί να εκτελέσει ένα έργο, να πάρει ένα έργο και να το επενδύσει, γιατί έχει ανάγκη η Κεντρική Μακεδονία και γενικότερα όλη η Ελλάδα στο να υλοποιεί έργα. Σε αυτή την περίπτωση πραγματικά ο Απόστολος Τζικώστας έχει ένα μεγάλο ποσοστό απορρόφησης έργων πάνω από το 60%, 65%, που σημαίνει πέσανε λεφτά σε επένδυση, δημιουργήσανε θέσεις εργασίας, δημιουργήσανε ποιότητα ζωής και δημιουργήσανε και ανάπτυξη στην προκειμένη περίπτωση με ένα περιβάλλον καλύτερο, πολιτισμένο, ώστε να μπορεί να προσελκύσει τουρίστες και επισκέπτες. Εμείς αυτό θέλουμε. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο τουρισμός, ο πολιτισμός, που είναι η βαριά μας βιομηχανία, και οι επενδύσεις βέβαια που μπορούμε να δημιουργήσουμε και πρέπει να δημιουργήσουμε πολύ περισσότερο από αυτές που δημιουργήσαμε θέσεις εργασίας για την ανάπτυξη αλλά και για την ευημερία αυτού του τόπου. Μας ενδιαφέρει και λέμε πρώτα ο πολίτης, γιατί πράγματι αυτός έχει το λόγο, αυτός ζει την καθημερινότητα, αυτός έχει ανάγκη από την εργασία και αυτός θα πάει το μεροκάματο στο σπίτι. Εμείς λοιπόν δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή την περίπτωση στην κοινωνία των πολιτών. Είμαστε εκτελεστική εξουσία και δεν είμαστε νομοθετικοί. Εκτελεστική εξουσία σημαίνει ότι είμαι κοντά στους πολίτες, κοντά στον άνθρωπο, κοντά στην ποιότητα ζωής, κοντά στην εξυπηρέτηση, κοντά σε όλα αυτά που έχει ανάγκη στην καθημερινότητα ο πολίτης. Και μπορώ να πω το άλλο, ότι μπορεί ένας πολίτης ένα μεγάλο πρόβλημα να το προγραμματίσει, όμως δεν μπορεί να ξέρει το αύριο και την καθημερινότητα. Αυτό το αύριο θέλουμε να είναι καλύτερο και αυτό το αύριο θέλουμε εμείς να το διασφαλίσουμε με αυτή όλη την ομάδα που είδατε σήμερα και με τον Απόστολο τον Τζικώστα. Να πάμε μπροστά, να πάμε πετυχημένα με ανάπτυξη αυτό το κομμάτι της Μακεδονίας που έχει και τον όνομα Μακεδονία, το ιστορικό όνομα, να το πάμε πολύ πιο ψηλά.